coach, συμπεράσματα βγήκαν σήμερα. Όταν μέσα σε δύο μέρες χάνουμε τέσσερα παιδιά από την ομάδα μία εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, καταλαβαίνετε ότι αυτό που με απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι οι απώλειες που έχουμε και όχι τόσο πολύ το παιχνίδι, γιατί ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Οπωσδήποτε υπάρχουν και θετικά μηνύματα ότι τα παιδιά που αγωνίστηκαν, αν και μπήκαν σε μια δύσκολη στιγμή στο παιχνίδι, θεωρώ ότι αυτό που τους ζήτησαν να κάνουν το κάνανε. Προσπάθησαν, πάλεψαν. Μπορεί η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά να μην παρουσίασε αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε, αλλά είχαμε σαν στόχο να κερδίσουμε και αυτό το καταφέραμε. Νομίζω ότι πλέον αυτό που κοιτάμε είναι να κερδίζουμε. Είτε είναι φιλικό είτε είναι επίσημο παιχνίδι. Θα ξαναπώ ότι τέλειωσε ένα παιχνίδι και δεν το χαιρόμαστε, γιατί έχουμε απώλειες και προβληματιζόμαστε πάρα πολύ. Είναι σοβαροί οι τραυματισμοί. Για τον Χλεμπ και για τον Μπάιερ, από ό,τι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν, τους χάνουμε για αρκετό καιρό. Ο Μαρσέλο είναι κάκωση, έχει πάθει μια κάκωση στο χέρι του και ο Κρυπιντήρης είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχει, το συντηρούσε, το κάναμε θεραπεία και τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος. Νομίζω ότι από Δευτέρα θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Ευελπιστούμε ότι τουλάχιστον τα 4-2 παιδιά να τα έχουμε κοντά μας για να μας βοηθήσουν στην έναρξη του πρωταθλήματος, που ξεκινάει για μας ουσιαστικά αυτό που έχουμε θέσει ως στόχο από αρχή. Είναι έτοιμη η ΑΕΛΚ για τη μάχη? Ναι, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Ναι. Όχι, νομίζω, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Πρωτάθλημα με 21 ομάδες, πώς το κρίνετε? Ο Γολγοθάς. Ο Γολγοθάς. Θα παίξουμε με 21 ομάδες. 21 ομάδες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές όλες. Καταλαβαίνετε ότι για μας ξεκινάει ένας Γολγοθάς και θα πρέπει καταρχάς να κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, και έτσι και θα κάνουμε και θα δούμε στο τέλος. Έχουμε μακρύ δρόμο πάνω. Η άποψή σας για τον Αντρέα Γκόβα, τον οποίο δεν χρησιμοποιείται σήμερα? Κοιτάξτε, ο Αντρέας έχει δύο μέρες, είναι απροετοίμαστος. Το γνωρίζαμε αυτό. Θα φτάσει στα υπόλοιπα παιδιά και θα μπει σιγά σιγά, θα ενσωματωθεί με την ομάδα. Οπωσδήποτε τον πήραμε για να βοηθήσει την ομάδα. Υπολογίζουμε σε όλα τα παιδιά όπως και στον Αντρέα και ευελπιστούμε ότι γρήγορα να έρθει στο επιθυμητό επίπεδο φυσικής κατάστασης, αλλά και να καταλάβει αυτά που εμείς θέλουμε ως νέα δεδομένα, τα νέα δεδομένα που έχει στην καινούργια του ομάδα, και γρήγορα να τεθεί στη διάθεσή μας. Ποιες ομάδες υπολογίζετε στο πρωτάθλημα, κύριε Καβακά? Όλες. Όλες τις ομάδες υπολογίζουμε. Όλες τις ομάδες υπολογίζουμε. Όλες οι ομάδες και οι πληροφορίες που παίρνουμε, αλλά και αυτά που παρακολουθούμε μέσω των φιλικών παιχνιδιών, βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες έχουν τις δυσκολίες τους και κάθε μία ξεχωριστά έχει και άλλη ομάδα που εργοτέλεσε, θα παίξει για να πάρει το πρωτάθλημα, κάποια άλλη ομάδα θα παίξει για τη σωτηρία της, και εξίσου όλες οι ομάδες έχουν στόχο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η δυσκολία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο στα θεωρητικά παιχνίδια τα οποία λέμε ότι είναι ντέρμπι. Δεν υπάρχουν ντέρμπι. Αν δεν είσαι σοβαρός και πειθαρχημένος, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Και τα εύκολα γίνονται δύσκολα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε τα θεωρητικά εύκολα. Γιατί εύκολα παιχνίδια δεν υπάρχουν φέτος. Και είπα και δήλωσα ότι φέτος θεωρώ ότι είναι το δυσκολότερο πρωτάθλημα στα τελευταία 10 χρόνια στη Β' Εθνική. Καλή προσπάθεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.